Η ημέρα των Θεοφανίων σήμερα, μεγάλη για την Εκκλησία μας, μεγάλη για την πατρίδα μας. Ο Θεός φανερώνεται για να μηνύσει στους ανθρώπους ότι έχουν την δυνατότητα να ξεπεράσουν τον θάνατο. Τους φωτίζει, τους αγιάζει, τους ανακαινίζει και τους κάνει ανθρώπους οι οποίοι προσδέχονται την αιώνια ελπίδα. Αυτό και μόνο ως γεγονός αποτελεί ευχή για τον κάθε άνθρωπο. Η προσπάθειά του δηλαδή να θεωθεί, να πλησιάσει τον Θεό και κοντά του να αγιαστεί. Αντιλαμβάνεστε τι θα σήμαινε αυτό στον κόσμο εάν οι περισσότεροι είχαμε αποδεχθεί αυτό το μήνυμα, εάν δηλαδή πιστεύαμε ότι κοντά στο Θεό αποκτούμε τις δυνατότητες για ποιότητα ζωής και ταυτόχρονα με το Θεό αποτελούμε την ελπίδα όλων των ανθρώπων και όλου του κόσμου. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που γιορτάζεται σήμερα είναι μοναδικό γεγονός και το προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία στους πιστούς της, αλλά και σε εκείνους που δεν την αποδέχονται. Τους δίνει ένα μήνυμα, τους κάνει μια πρόσκληση και τους καλεί να έρθουν και αυτοί και να αποδεχθούν τον Θείο Φωτισμό και την Ευλογία. Σε εσάς μάλιστα που αυτή την ημέρα κάνετε το καθήκον σας και μεταδίδετε από τα μέσα της ενημέρωσης αυτήν την ευλογημένη και παραδοσιακή για την Ελλάδα τελετή, θέλω να σας ευχηθώ με τον ίδιο φωτισμό να ενεργείτε και να καλύπτετε πάντοτε ειδήσεις και γεγονότα που θα είναι καλά και θα δημιουργούν χαρά αντί τον φόβο και τον αποτροπιασμό που συνήθως γίνονται και λαμβάνουν χώρα αυτές τις μεγάλες ημέρες, με την έννοια ότι πάμε να διασκεδάσουμε και οι διασκεδάσεις μας καταλήγουν στον όλεθρο και στην καταστροφή. Εγώ λοιπόν εύχομαι ψυχαγωγία σε όλους, αγωγή της ψυχής προς το Θεό. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Κορίνθιες και τους Κορίνθιους, όλες τις Πελοποννήσιες και τους Πελοποννήσιους, με φώτιση, δύναμη, θέληση, αισιοδοξία, στο δρόμο για να βοηθήσουμε την πατρίδα στα πρώτα βήματά της έξω από το τούνελ, στο δρόμο για την ανάπτυξη, την ευημερία και την προκοπή του λαού και του τόπου. Για άλλη μία χρονιά, με λαμπρότητα, έγινε ο αγιασμός των υδάτων εδώ στο λιμάνι της Κορίνθου. Πολλοί κόσμος, ο κόσμος αγκαλιάζει την Εκκλησία, ο κόσμος αρχίζει να βλέπει τα πράγματα πιο αισιόδοξα, να βλέπει ότι υπάρχει ένα φως στο βάθος του τούνελ που λέγαμε και παλαιότερα. Η πατρίδα από την άλλη έχει πάρα πολλά προβλήματα, βγαίνει από μια οικονομική κρίση και υπάρχουν και απειλές για την ίδια την εθνική της ακεραιότητα. Πιστεύω ότι είναι μια χρονική περίοδος που όλοι οι Έλληνες θα πρέπει να είναι ενωμένοι, ανεξάρτητα τα πολιτικά τους πιστεύω, ενωμένοι, γιατί όταν είμαστε ενωμένοι πάντα καταγράφουμε νικηφόρα αποτελέσματα, είτε στο επίπεδο της κοινωνίας, της οικονομίας, είτε σε επίπεδο εθνικό. Να ευχηθώ λοιπόν το 2019, να ευχηθώ για άλλη μια φορά, να είναι ένας χρόνος δημιουργίας, ένας χρόνος που θα βοηθήσει όλους τους Έλληνες να ξεπεράσουν τα προβλήματα και η κοινωνία μας σιγά σιγά να γίνει αυτό που ήταν πριν από 10 χρόνια. Μια κοινωνία ανάπτυξης, ευημερίας, μια κοινωνία που δεν θα χρειάζεται κανένας τη βοήθεια κανός κράτους, κανός δίχτυ προστασίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, μια λαμπρή μέρα για όλους τους Κορίνθιους και όλες τις Κορίνθιες. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τις ψυχές μας, τις καρδιές μας, να είμαστε πιο ανθρώπινοι και να δημιουργήσουμε ό,τι καλύτερο για ένα καλύτερο αύριο. Ζούμε σε μια εποχή πολύ δύσκολη, με δύσκολες συνθήκες για όλους και το 19 ελπίζουμε να είναι μια χρονιά ελπίδας και προοπτικής. Το μήνυμα της σημερινής μέρας, όπως και όλων των μεγάλων γιορτών, είναι ότι προχωράμε υγεία. Σήμερα, τουλάχιστον όσο μας διδάσκει και το θρησκευτικό κομμάτι, έχουμε μια αναζωογόνηση και μια αναβάπτιση όλων μας, και ως άνθρωποι και ως φύση
Και εγώ θα το συνδέσω λίγο και με την, με την αναβάπτιση που περιμένουμε και σαν χώρα μετά την έξοδο από τα μνημόνια το Σεπτέμβρη. Το 2019 είναι μια χώρα που θα αρχίσουν να φαίνονται και τα θετικά μέτρα που ψηφίστηκαν τέλος του χρόνου και τα άλλα που θα έρθουν στην πορεία. Καλή χρονιά σε όλους, υγεία. Να ξέρουμε όλοι ότι ο αγώνας και δεν σταμάτησε, έχουμε δρόμο μπροστά μας έτσι ώστε να έρθουμε εκεί που είμαστε πριν από την κρίση αλλά και χωρίς τα προβλήματα που μας έφεραν στην κρίση. Τουλάχιστον από τη δικιά μας τη μεριά έχουμε δείξει ότι το παλεύουμε και το φτάσουμε μέχρι τέλος και εκεί ζητάμε βέβαια και τη συμπαράσταση και όλου του κόσμου στον αγώνα, όχι στις εκλογές, στον αγώνα για να πάμε καλύτερα. Το μήνυμα της ημέρας είναι ότι σήμερα είναι των φώτων. Υπάρχει αγιασμός των υδάτων όπως είδατε. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, με ελπίδα, να δούμε τη νέα χρονιά. Αναμένουμε πάρα πολλά. Ξέρουμε ότι πέρασαν πολλά πολύ δύσκολα χρόνια, τον χρόνο των μνημονίων και τώρα είμαστε σε μία περίοδο όπου σιγά σιγά προσπαθούμε με μέτρα να ανακουφίσουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Νομίζω ότι αυτές οι Άγιες Μέρες μας βοήθησαν στο να περάσουμε χαρούμενα και με αισιοδοξία να αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα αυτό που έρχεται. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την Ορθοδοξία. Ίσως πολλές φορές σηματοδοτεί αρκετά πράγματα και γι' αυτό και ο κόσμος είναι σήμερα έξω και το διασκεδάζει, πάση περιπτώσει. Είναι όμως από την άλλη μεριά η αρχή της νέας χρονιάς, μιας νέας χρονιάς η οποία δείχνει θα είναι πολυεπίπεδη, πολυπίκαιλη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλω να πιστεύω ότι πολλά θετικά ζητήματα θα εξελιχθούν σε αυτή την περίοδο. Είναι μια κρίσιμη περίοδος όμως, όπου ελπίζουμε, επειδή κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές, πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκ νέου κυβέρνηση, διότι κατάφερε ή τουλάχιστον έχει καταφέρει μέχρι τώρα να κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας παρά τα πάρα πολλά και ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία πέρασαν και έχουμε σταματήσει πλέον να βλέπουμε αρνητικά την κατάσταση, βλέπουμε θετικά. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο κυριάρχησε, αυτό το στοιχείο το οποίο πέτυχε αυτή η κυβέρνηση να βλέπουμε μπροστά σε μια προοδευτική λογική στο μέλλον. Εκτιμάμε ότι μετά από την αρκετά μεγάλη εμπειρία που είχαμε την περίοδο που διέρευσε της διακυβέρνησης, αυτό μας έχει ενδυναμώσει, μας έχει οριμάσει και σαν προσωπικότητες και σαν πολιτικές οντότητες και θεωρούμε ότι η πολιτική που ασκήθηκε και η πολιτική που προδιαγράφεται ήδη μέσα από τις δηλώσεις τις προγραμματικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι προδικάζει μια ιδιαίτερη πορεία, μια βεβαιότητα για τη χώρα και μια ανάπτυξη που όλοι πιστεύουμε ότι είναι πρώτων θυρών και νομίζω ότι είναι ήδη σαφής δοθέντως ότι έχουμε στοιχεία, έχουμε π.χ. από τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε η προσδοκόμενη ανάπτυξη ή προβλεπόμενη αν θέλετε είναι 2,5%, δεν είναι μικρό το μέγεθος, είναι στοιχείο το οποίο μας ενθαρρύνει και να σκεφτούμε ότι είμαστε εκτός ύφεσης πλέον, εκτός λιτότητας τα τελευταία 7 τρίμηνα. Πάμε πάρα πολύ καλά και πιστεύω θα πάμε καλύτερα. Ως πρόεδρος της θεατρικής κίνησης Κορίνθου Πηξίδα, θέλω να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους συνδημότες μας εδώ στο Δήμο Κορινθίων, να έχουν χαρά, ευτυχία, αγάπη στο σπίτι τους, να πλημμυρίσει από χαρούμενες φωνές και το 2019 να εκτοξεύξει τη δημιουργικότητα όλων μας. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Γιορτάζουμε τα Άγια Θεοφάνεια του Κυρίου. Γιορτάζουμε το μοναδικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία που τα τρία πρόσωπα της Αδιαιρέτου και Ομοουσίου Τριάδος εμφανίζονται στο ίδιο γεγονός. Εύχομαι ολόψυχα το Άγιο Πνεύμα να γεμίσει τις καρδιές μας, να φωτίσει το μυαλό μας, να οδηγεί τις πράξεις μας σε δρόμους αγάπης, ταπεινότητας, σεμνότητας και ειρήνης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά σε όλους τους Κορίνθους. Παρακολουθήσαμε τον αγιασμό των υδάτων από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, καλή χρονιά να έχουμε. Και η σημερινή μέρα να δώσει φώτιση στους κυβερνούντες να κοιτάξουν λίγο τις επιχειρήσεις γιατί υποφέρουν και αν δεν έχουμε καμιά απαλλαγή φέτος από φόρους ή λίγο ανάπτυξη δεν θα την τραβήξουμε, δεν θα την βγάλουμε καλά για φέτος. Να είστε καλά.